Σήμερα εδώ κοντά μας υποδεχόμαστε τον κύριο Τρίφωνα Αλεξιάδη, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργό. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Μαζί μας και ο κύριος Γιάννης Βρούτσης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και τομέαρχης εργασίας. Καλή σας ημέρα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πλούσια η ατζέντα. Από πού να ξεκινήσει και πού να τελειώσει κανείς, πραγματικά, κύριε Υπουργέ, διότι η κυβέρνηση αυτή δεν πάβει να μας εκπλήσει. Για καλό το λέω. Γιατί εμείς έχουμε δουλειά. Δουλειά θέλουμε. Επομένως αυτό κάνει η κυβέρνηση. Μας δίνει δουλειά στον τύπο. Και λέω, ξεκινάω λοιπόν με το θέμα που προέκυψε χθες. Δίνει η κυβέρνηση δουλειά στον τύπο ή ο τύπος ψάχνει να βρει δουλειά? Όχι, δίνει θέματα. Φροντίζει να υπάρχουν. Για πείτε με ένα παράδειγμα. Όπως για παράδειγμα το χθεσινό με τον κύριο Τσιρόνη, η αποκάλυψη που έκανε χθες, η επιβεβαίωση κατ' ουσίαν του τι σχεδίαζε η κυβέρνηση το 2015. Επιβεβαίωση δηλαδή τον κύριο Βαρουφάκη, ο οποίος βγήκε μετά και με ένα tweet που έκανε και είπε ότι αυτό όντως είχε συμβεί με το Υπουργικό Συμβούλιο εκείνης της εποχής. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το πείτε κι εσείς αυτό. Θα απαντήσω. Παρακαλώ. Δύο πράγματα. Το πρώτο. Είναι η χαρακτηριστική περίπτωση αυτό που λέμε στο χωριό μας περσινά ξινά στα φύλλα. Έχει ξεκαθαριστεί πλήρως στη Βουλή με τοποθέτηση του Πρωθυπουργού σε επίκαιρη ερώτηση συνόδου του Πρωθυπουργού που έγινε 31 Ιουλίου του 2015. Με σαφήνεια ο Πρωθυπουργός έχει τοποθετηθεί, τα πρακτικά έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο, μπορεί να δει καθένας το τι και πώς. Και είπε ο Πρωθυπουργός με σαφήνεια εκεί ότι βεβαίως και δεν υπήρχε τίποτα τέτοιο. Ένα σημείο λοιπόν, αυτό το θέμα έχει απαντηθεί από τον Ιούλιο του 2015. Δεν υπήρχε τίποτα τέτοιο, τι εννοείται? Δεν υπήρχε η συζήτηση, ότι δεν υπήρχε ήταν ζήτημα εξόδου δεν από το ευρώ. Όχι μόνο δεν εξέταζε η κυβέρνηση θέμα εξόδου από το ευρώ, αλλά όπως είδατε αναγκαστήκαμε να πάρουμε τόσα μέτρα και να κάνουμε τόσο μεγάλο αγώνα ακριβώς για να κρατήσουμε τη χώρα στην ευρωπαϊκή πορεία. Αυτό είναι άλλο που λέτε, κύριε Αλεξιάδη, με συγχωρείτε. Εδώ υπήρξε μια πρόταση για παράλληλο σύστημα πληρωμών. Αυτό λέει ο κύριος Βαρουφάκης, αυτό που βεβαιώνει ο κύριος Σιρώνης. Αν η πορεία μας ήταν να μείνουμε στην Ευρωπαϊκή. Το ερώτημα το κατάλαβα. Να σας απαντήσω όμως. Ναι. Ο κύριος Σιρώνης το ξεκαθάρισε. Ναι. Αλλά υπάρχει και το βίντεο και υπάρχουν και όλα για να δει ο καθένας. Σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση δεν εξέτασε κάτι τέτοιο, διότι δεν εξέτασε καθόλου η κυβέρνηση το 2015 το θέμα εξόδου από το ευρώ, το θέμα του παράλληλου μίσματος και όλα αυτά. Ένα σημείο είναι αυτό. Να πω και το δεύτερο σημείο. Παρακαλώ. Και ο κύριος Βρούτσης και εγώ που έχουμε κάνει σε υπουργεία και έχουμε καταλάβει ότι όταν είσαι υπουργός πρέπει να πεις τα πράγματα με το όνομά τους όσο είσαι υπουργός. Αν ανακαλύπτεις το πρόβλημα όταν φύγεις από την υπουργική σου θέση και αρχίζεις τις αποκαλύψεις, εγώ καταλαβαίνω ότι αυτό συντηρεί μια ανάγκη κάποιων να παραμένουν στη δημοσιότητα και συνεχώς να μπορούν κάπως να παίζουν όταν δεν έχουν να πούν κάτι διαφορετικό. Για τον οποιοδήποτε λέω, για τον Αλεξιάδη λέω πρώτα απ' όλα, αλλά δεν είναι πολιτικά σωστό όταν φεύγεις από μια θέση να αρχίζεις να λες πράγματα που δεν έλεγες όσα είχες στη θέση. Μπορούσε να πει τώρα ο κ. Βαρουφάκης, ας πούμε, ότι υπάρχει ένα plan B από την κυβέρνηση. Τη στιγμή που λέγαμε όλοι εδώ πάμε να καταστραφούμε, να πει η κυβέρνηση ότι ναι, πάμε να καταστραφούμε. Είναι λοιπόν αυτό που σας είπα πριν που είπατε για τα νέα της κυβέρνησης. Εδώ πρέπει να δούμε, υπάρχει πραγματικά η είδηση και να τη σχολιάσουμε ή ψάχνουμε να βρούμε. Ψάχνουμε να βρούμε κάποιες ειδήσεις για να καλύψουμε τις άλλες πραγματικές ιδέες που υπάρχουν αυτή την περίοδο, είτε για τα θέματα φορολογίας, είτε για τα θέματα λαθρεμπορίου, είτε για την πορεία της ανάκαμψης. Καλά κάνετε και τα αναδεικνύετε. Δεν κάνω κριτική σε εσάς. Ναι. Λέω γενικά ως προς το αν πραγματικά είναι είδηση το αν το 2015 ετοιμάζαμε παράλληλο νόμισμα ή όχι, κάτι που δεν ισχύει, ή αν είναι είδηση το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην πραγματική οικονομία. Αυτό λοιπόν να δούμε δεν και να συζητήσουμε πάνω σε αυτό. Κύριε Αλεξιάδη, δηλαδή με την έννοια ότι αν υπήρχε μια τεράστια καθυστέρηση, όπως λένε πολλές πλευρές ότι υπήρξε, εάν υπήρχε μια πρόθεση εξ αρχής, όπως τουλάχιστον φαίνεται ότι μπορεί να υπήρξε, και αυτή οδήγησε στην κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα, άρα και σε αυξημένη φορολογία ακόμη περισσότερο, σε αυξημένες εισφορές, δεν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στα δύο? Κοιτάξτε, κάθε κόμμα όταν αναλαμβάνει την ευθύνη από τον ελληνικό λαό να διακυβερνήσει, καταθέτει έναν απολογισμό όταν κλείσει η περίοδος διακυβέρνησης. Αυτό θα κάνουμε και εμείς, αυτό κάναν και άλλα κόμματα. Δεν χρειάζεται τώρα να καθόμαστε και να κάνουμε δίκες προθέσεων, διότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις πρέπει να περιμένεις να ολοκληρωθεί ένας κύκλος πραγμάτων για να κάνεις τον απολογισμό. Για παράδειγμα, λέτε για καθυστέρηση διαπραγματεύσεις. Κάποιοι άλλοι μας κατηγορούσαν στο ότι βιαστήκαμε γρήγορα και πήραμε μέτρα και φορτώσαμε μέτρα στον ελληνικό λαό. Ας αποφασίσουν κάποτε αυτοί που μας κάνουν κριτική τι από τα δύο ισχύει. Εμείς με σαφήνεια. Τελειώνω τη φράση. Εμείς με σαφήνεια κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και το κριτήριό μας δεν είναι το κομματικό μας όφελος ή κάποιο θολό ιδεολόγημα. Το κριτήριό μας είναι το συμφέρον των πολιτών και της κοινωνίας. Γι' αυτό και αναγκαστήκαμε πολλές φορές και υιοθετήσαμε μέτρα που είναι έξω από τις αρχές μας και μέτρα τα οποία δεν ήταν στις αρχικές πολιτικές μας απόψεις. Εντάξει, αυτό ισχύει που λέτε, έτσι όπως τις είχατε εκφράσει τουλάχιστον στο παρελθόν. Ναι, διότι δώσαμε έναν αγώνα, δεν πετύχαμε τα πάντα,
Βρήκαμε πολύ δύσκολες συνθήκες. Όπως είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, υπήρχαν λάθη, καθυστερήσεις και αυταπάτες σε ορισμένες περιπτώσεις. Το αποτέλεσμα μετράει όμως. Το αποτέλεσμα λοιπόν μετράει συνολικά και το αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή είναι ότι σε ό,τι αφορά τους δείκτες της οικονομίας, σε ό,τι αφορά για παράδειγμα μια σωστή ενέργεια που έγινε από τράπεζα που πούλησε μεγάλο πακέτο από ακίνητα σε πολύ καλή τιμή για πρώτη φορά από το 2014, αυτά είναι σημαντικά σημεία ανάκαμψης. Τελευταίο ερώτημα για το προηγούμενο θέμα που συζητήσαμε για να πάμε στον κύριο Βρούτση. Λένε κάποιοι, αν είναι έτσι όπως τα λέει ο κύριος Αλεξιάδης, τότε γιατί έγινε επιλογή στο πρόσωπο του Βαρουφάκη και δεν έγινε σε έναν άλλο υπουργό. Ο Βαρουφάκης, λένε αυτοί λοιπόν που υποστηρίζουν αυτή την αντίληψη, ότι ήρθε σε αυτή τη θέση για να εφαρμόσει ακριβώς αυτό. Το παράλληλο σύστημα πληρωμών. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αλλιώς θα έμπαινε ένας άλλος υπουργός και το σχέδιο ήταν όντως για έναν άλλον υπουργό. Και όχι για τον Βαρουφάκη. Κάθε ένας στην πολιτική παίρνει ευθύνη και για αυτά που κάνει και για αυτά που δεν κάνει. Και ο κάθε ένας στην πολιτική πρέπει να μιλήσει για τις πολιτικές του ευθύνες όταν έχει τη συγκεκριμένη θέση. Μετά πλέον είναι θέμα των ιστορικών. Για το τι έγινε από τον Ιανουάριο του 2015 και μετά θα μιλάμε για πολλά χρόνια. Γιατί δεν κάνουμε μια εξεταστική αλήθεια για αυτή την περίοδο. Λέει, ας πούμε, αντιπολίτευση, ρε παιδιά, προκύψουν... ελάτε να τα δούμε αυτά τα πράγματα. Εάν προκύψουν στοιχεία, βεβαίως και να κάνουμε εξεταστική. Αλλά εδώ πάντα συζητάμε όλη αυτή την ιστορία, ξεκινώντας από τον Ιανουάριο του 2015 και μετά. Θα κάνουμε κάποια στιγμή ή θα ακούμε στις εκπομπές και στα κανάλια και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα site, θα ακούμε το ερώτημα ποιοι μας οδηγήσαν στην κρίση, ποιο πολιτικό προσωπικό, ποιες πολιτικές. Διότι εγώ βλέπω ορισμένους από αυτούς που μας οδηγήσαν στην κρίση να θέλουν τώρα να μας βγάλουν από την κρίση. Πάμε στον κύριο Βρούτση. Μήπως είστε εσείς ένας από αυτούς, κύριε Βρούτση. Ευρύτερα, ενώ όχι ως πρόσωπο. Κοιτάξτε, το ζήτημα. Και να σχολιάσετε το ζήτημα της αξιολόγησης για το τι συνέβη το πρώτο εξάμεινο του 2015 δεν είναι ούτε παλιά ξινά σταφύλια, ούτε αθώο. Γιατί κόστησε στον ελληνικό λαό, σύμφωνα με στοιχεία που πριν μια εβδομάδα ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του ESM, ο κ. Ρέλεγκλιν, 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Να αμφισβητεί κανένα στον κύριο Ρέλεγκλιν. Όχι, το είπα. Τον επικαλείται συνεχώς κυβέρνηση. Άρα, δεν ήταν μια απλή πολιτική επιλογή, η οποία απλά δεν εφαρμόστηκε. Ήταν κάτι που συνεχώς τροφοδοτεί και την κοινή γνώμη με νέα στοιχεία, όπως χθες πράγματι ήταν αποκάλυψη. Παρακολούθησα και εγώ την εκπομπή του Sky, που ο κύριος Τσιρόνης, υπουργός, ανακοίνωσε και το μάθαμε για πρώτη φορά, το απέκρυψε ο Πρωθυπουργός και δεν το ξέραμε μέχρι τώρα, ότι αυτό το σχέδιο του παράλληλου νομίσματος, το οποίο δεν ήταν απλά η εφαρμογή ενός παράλληλου νομίσματος, οδηγούσε στην έξοδο της Ελλάδας από την Ευρώπη. Αυτό γινότανε. Πηγαίναμε ευθεία σύγκρουση με τον τοίχο. Αυτό δημιούργησε η επιλογή της κυβέρνησης στην καθυστέρηση, στη διαπραγμάτευση και ήρθαν μετά τα επώδυνα πράγματα, τα οποία ήταν το κλείσιμο των τραπεζών. Τα capital control που τα έχουμε μέχρι σήμερα, αποτέλεσμα του παράλληλου νομίσματος είναι, που δεν εφαρμόστηκε, αλλά ήταν στρατηγική επιλογή, που ήταν κοινωνικά και οικονομικά εγκληματικό για την Ελλάδα. Στήριξε δισεκατομμύρια στον ελληνικό λαό. Αυτό λοιπόν μάθαμε χθες ότι συζητήθηκε και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι περσινά ξινά σταφύλια ή γιατί στο όνομα της διαφάνειας και αυτό που οφείλει να κάνει μια κυβέρνηση να μην συζητηθεί ευρέως, να μάθει ο ελληνικός λαός την αλήθεια. Ότι είχε αυτή την επιλογή, δεν την εφάρμοσε στο τέλος, έκανε στροφή την τελευταία στιγμή ο κ. Τσίπρας, ευτυχώς. Σωθήκαμε, αλλά το πληρώσαμε με 100 δισεκατομμύρια ευρώ αυτό το σχέδιο του κυρίου Βαρουφάκη και της επιλογής του κυρίου Τσίπρα. Βέβαια, την ώρα που λέμε για το θέμα της εξεταστικής για το ζήτημα αυτό, η Φόφη Γεννηματά, η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Παράταξης Επικεφαλής, ουσιαστικά κατηγόρησε και τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν δέχεται και η Νέα Δημοκρατία να γίνει Εξεταστική Επιτροπή για μία περίοδο από το 2000 και μετά, που θα καταλάμβανε και τα δικά της πεπραγμένα. Σε αυτό το, επειδή αυτό το θέμα πραγματικά συζητιέται πάρα πολλές φορές, θυμίζω ότι η θέση της Νέας Δημοκρατίας σε αυτό διαχρονικά ήταν οποιαδήποτε εξεταστική για την αξιολόγηση της οικονομίας και της δυναμικής και των επιπτώσεων που δημιουργήθηκαν στην ζωή του τόπου να συζητηθεί από το 1900, από τη μεταπολίτευση και μετά. Να ανοίξουμε τα θέματα λοιπόν ευρέως, να γίνει μια ευρεία συζήτηση πώς κινήθηκε η οικονομία μετά τη μεταπολίτευση, τις επιπτώσεις στα ελλείμματα, τους δανεισμούς της χώρας, όλα αυτά να τα δούμε αναλυτικά. Όχι όμως αποκομμένα από μία περίοδο επειδή βολεύει ή κάποιος θέλει να το δει ξεχωριστά. Ας κάνουμε λοιπόν μια εξεταστική για όλη την οικονομία. Αν θέλει, θα απαντήσει ο υπουργός σε αυτά να πει κάτι, αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο που προκύπτει και αυτό από την επικαιρότητα. Είναι πολλά τα ζητήματα που θέλω να συζητήσουμε, αλλά θέλω να φέρω μια φράση από το παρελθόν, κύριε Υπουργέ. Είχε υποθεί κάποτε, αν είναι κάτι νόμιμο, αν πρέπει να είναι και ηθικό. Ή αν είναι ηθικό, είναι και νόμιμο. Έχουμε στην προκειμένη περίπτωση την τοποθέτηση κυρία Στάνων στο Πρωθυπουργικό Γραφείο. Είναι πραγματικά νόμιμο αυτό. Πρωθυπουργός μπορεί να κάνει και τον Κυπουρό, όπως έλεγαν παλιά, ο υπουργό. Όμως ηθικά είναι σωστό, εσείς πώς το κρίνετε αυτό?
Τι μήνυμα δίνει στην κοινωνία? Θα απαντήσω αμέσως σε αυτό, μια κουβέντα μόνο για τα προηγούμενα, για να μην ξανακάνουμε στον ίδιο κύκλο συζήτησης. Εμείς δεν δεχόμαστε, κύριε Βλούτση, τον υπολογισμό για τα 100 δις. Έχουμε απαντήσει μέσα στη Βουλή, έχει απαντήσει με σαφήνεια και ο Υπουργός Οικονομικών και ο Πρωθυπουργός, και δεν δεχόμαστε αυτούς τους υπολογισμούς. Όταν έρθει μια σοβαρή τεκμηρίωση, να καθίσουμε κάτω και να το δούμε. Εγώ την έχω την τεκμηρίωση. Ωρέκλειτο είναι, το έχει ξαναπεί. Το έχει ξαναπεί του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Το έχει ξαναπεί και στο παρελθόν. Εμείς δεχόμαστε και την ανεξαρτησία της Τράπεζας της Ελλάδος, αλλά θέλουμε να κρατούνται έξω από την πολιτική αυτή ανεξάρτητη θεσμή. Κάνει και όχι να ανακατεύονται. Και ο κ. Ρέλκιν υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Μίλησε για την Τράπεζα της Ελλάδος. Όχι, μιλάω για τον κ. Ρέλκιν, εγώ, ο οποίος λέει 100 δις. Λέω λοιπόν ότι δεν συμφωνούμε σε αυτό το νούμερο. Καλώς. Και σε ό,τι αφορά την αλήθεια, εμείς πραγματικά θέλουμε να κάνουμε μια συζήτηση και είμαστε μπροστά, ανοιχτοί σε αυτή την ιστορία, στο πώς φτάσαμε στην κρίση, τι κάναμε μέχρι τον Ιανουάριο του 2015 και το τι κάναμε μετά. Δεν κρύβουμε αυτή τη συζήτηση, διότι δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Μια συζήτηση, λέτε, γενική, τι συζήτηση? Δεν έχουμε πρόβλημα στο να ανοίξει πολιτικός διάλογος ή οποιοδήποτε διάλογος για τις αιτίες που φτάσαμε στην κρίση. Μην προσπαθείτε να εκμεύσετε, κύριε Βουλευτή. Εκλογές να εκλεγεί βουλευτής να ψηφίσει την εξεταστική που θα φέρει η Νέα Δημοκρατία ως νέα κυβέρνηση. Εκμεταλλεύεστε την παλιά μας φιλία και την εκτίμηση, αλλά η πολιτική μας διαφορά είναι συγκεκριμένη και αυτή πρέπει να σεβαστούμε. Και εδώ πρέπει να ξέρουμε ότι εμείς υπέρ του διαλόγου είμαστε. Σε καμιά περίποση όμως δεν είμαστε υπέρ του να ποινικοποιήσουμε αυτά τα πράγματα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την κυρία Θάνου, δεν βλέπουμε κανένα πρόβλημα σε αυτή την επιλογή. Η κυρία Θάνου, σας πω. Πριν 10 μέρες θέλετε να δώσετε και την απάντηση. Κάνατε την ερώτηση. Να σας δώσω εγώ την απάντηση. Παρακαλώ, σε ό,τι αφορά λοιπόν την κυρία Θάνου. Ναι. Εγώ γνώρισα την κυρία Θάνου διότι είχα την τιμή να είμαι από τους υπουργούς που είχε επιλέξει στην υπηρεσιακή κυβέρνηση. Συνεργάστηκα ένα μήνα μαζί της. Είχα μια γενική εικόνα το προηγούμενο διάστημα μαζί της. Αυτό το μήνα πραγματικά κατάλαβα και την επιστημονική της κατάρτιση και τον επαγγελματισμό της και την αξιοπιστία της ως δικαστικός λειτουργός. Και θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτό που έκανε ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, τι έκανε ο Πρωθυπουργός και συζητάμε σήμερα. Για να συζητάμε κάποτε και στην Ελλάδα, τι είναι είδηση. Μάλιστα. Ο Πρωθυπουργός πήρε ένα καταξιωμένο στέλεχος, πρώην πρόεδρο του Αρείου Πάγου, και πολύ σωστά το έβαλε επικεφαλής του νομικού του γραφείου. Πολύ σωστή ενέργεια. Mm-hmm. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν πού είναι το θέμα, εκτός και αν το θέμα είναι, όπως είπα και πριν, να ψάχνουμε να βρούμε κάποιο ζήτημα για να το κάνουμε είδηση. Εγώ καταλαβαίνω την πολιτική προσπάθεια, ειδικά της αντιπολίτευσης, να προσπαθεί σε αυτή την εποχή να αλλάξει την ατζέντα και αντί να συζητάμε το τι κάνουμε μετά τη συμφωνία και πώς αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα των πολιτών, να πάμε σε μια σκανδαλολογία ή να πάμε σε κάποια ζητήματα ηθικής. Κατά τη γνώμη μας δεν υπάρχει μεσκάνδαλο. Να ρωτήσω κάτι άλλο που πάει ταυτόχρονα με αυτό, παράλληλα με αυτό. Εγώ δεν το συνδυάζω απολύτως, αλλά υπάρχει μια συζήτηση. Η επιθέση στη δικαιοσύνη. Έχουμε τρεις ενώσεις, όλες τις ενώσεις των δικαστών και των εισαγγελέων να εκδίδουν ανακοινώσεις, οι οποίες είναι πολύ σκληρές και θέτουν θέμα δημοκρατίας πια. Εσείς θεωρείτε σωστές αυτές τις επιθέσεις? Εμείς ως κυβέρνηση έχουμε εκφραστεί και έχουμε δώσει αγώνες από την εποχή που ήμασταν στην αντιπολίτευση και είχαμε τότε σοβαρές παρεμβάσεις στο έργο της δικαιοσύνης. Τότε συμφωνούσατε με τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Αυτό λένε οι δικαστές. Θα σας πω. Τώρα αλλάξατε. Από τότε λοιπόν έχουμε πει ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και δεν πρέπει να υπάρχει καμία παρέμβαση. Άλλο όμως αυτό και άλλο να έχουμε δυνατότητα να κρίνουμε και να τοποθετούμαστε πάνω σε αποφάσεις δικαιοσύνης, όπως για παράδειγμα η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα θέματα της παράτασης των παραγραφών, όπου εγώ από την πρώτη μέρα βγήκα και είπα δημόσια ότι το ερώτημα είναι αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας συμβάλλει στην επιβολή του συντάγματος για να υπάρχει απονομή δικαιοσύνης, βοηθάει ή δεν βοηθάει. Μάλιστα. Αυτό είναι το πολιτικό ερώτημα. Θεωρούμε λοιπόν ότι υπάρχουν αποφάσεις δικαιοσύνης που είτε βάζουν ερωτηματικά ως προς το πότε εκδοθήκαν με την έννοια της πολιτικής συγκυρίας, είτε δημιουργούν ερωτηματικά ως προς το σκεπτικό τους. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω αποφάσεις δικαιοσύνης πριν από 4-5 χρόνια που επικαλούνται το δημόσιο συμφέρον για να απορρίψουν προσφυγές πολιτών ή σωματείων, ενώ τώρα το δημόσιο συμφέρον έχει πάει περίπατο και ανακαλύπτουμε κάποια άλλα δικαιώματα. Άρα όλοι κρινόμαστε, ναι, στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, αλλά και η δικαιοσύνη κρίνεται. Κρατώντας, συγγνώμη, αυτό που είπατε προηγουμένως, ειδικά για τις περιπτώσεις παρατάσεις των παραγραφών στις φορολογικές υποθέσεις, για τις λίστες, λίστες Μπόγερνς, λίστες Λαγκάρτ κτλ.
Εκεί δεν είναι ζήτημα το πόσο έχει καθυστερήσει και η κυβέρνηση να επιλύσει κάποια θέματα, που άρα αυτό δεν μπορεί να γίνει απλά τροποποιώντας ή οδηγώντας τροποποίηση αποφάσεων τεράστιο από την πλευρά ζήτημα. Των και ο Αλεξιάδης, για να ξεκινήσω από τον εαυτό μου, έχει και αυτό την ευθύνη του για ό,τι έκανε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αλλά αυτά έχουν κατατεθεί δημόσια, δεν θέλω να ξαναεπανέλθω σε αυτό. Mm-hmm. Υπάρχουν διαχρονικά ευθύνες. Δηλαδή, υπάρχουν ευθύνες για τη λίστα Λαγκάρτ. Και μακάρι η δικαιοσύνη κάποτε να διερευνήσει αυτές τις ευθύνες και να αποδώσει σε αυτούς που έχουν τις ευθύνες. Για το ότι ήρθε το 2010 ανεπίσημα και το 2012 επίσημα και ήταν στο όριο της παραγραφής από την αρχή. Εμείς, σαν κυβέρνηση, τι να κάναμε, να μην παρατείναμε την παραγραφή για αυτές τις υποθέσεις, ώστε να χυθεί άπλο το φως. Κύριε Βρούτση, τι λέτε? Κοιτάξτε, θέλω να κάνω μία γενική παρατήρηση για την εικόνα που παρουσιάζει η χώρα μας. Δυστυχώς είναι πρωτοφανή. Ναι, αλλά αυτή... στα ειδικά, θα μπω και στο ειδικό και θα τοποθετηθώ και για την θέση του κυρίου Αλεξιάδη, την προσωπική, του ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, η εικόνα που παρουσιάζουμε σήμερα ως χώρα είναι δυστυχώς μια τριτοκοσμική εικόνα. Θεσμική παρακμή παντού. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι στη βάση αυτών που βλέπουμε σήμερα να εκπέμπεται από την κυβέρνηση. Μια πρωτοφανής επίθεση που δεν έχει προηγούμενο, αλλά ούτε μπορεί να το συγκρίνει κανείς με άλλη ευρωπαϊκή χώρα, εναντίον της δικαιοσύνης. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση αδυνατεί να καταλάβει, ίσως είναι η μαρξιστική της παιδεία, οι μαρξιστικές καταβολές των υπουργών της, τη διάκριση των εξουσιών. Πού στηρίζεται το πολίτευμα της δημοκρατίας μας? Στη διάκριση των εξουσιών. Δικαιοσύνη, εκτελεστική εξουσία, νομοθετική εξουσία. Κάνει μία πρωτοφανή επίθεση και ίσως, εδώ είναι και μία τεχνική του ΣΥΡΙΖΑ που προσπαθεί πάντα και η ύπαρξη των αριστερών καθεστώτων και πολιτευμάτων να βρίσκονται και να στηρίζονται στη δημιουργία εχθρών. Εχθρούς μέχρι τώρα έχει το IMF, την κυρία Μέρκελ και τον κύριο Σόιμπλε. Υπήρξε πλέον συμμαχία με αυτές τις ομάδες. Η Τρόικα εσωτερικού, η αντιπολίτευση, περάστηκε και αυτή η καραμέλα. Και τώρα χτίζει εχθρούς πού? Στη δικαιοσύνη. Και ίσως είναι και ένα αφήγημα για να συνεχίζει την πολιτική της ύπαρξη ως κυβέρνηση. Μάλιστα. Για την κυρία Θάνου, το θεωρώ απαράδεκτο. Μέχρι προχθές ο Πρωθυπουργός έκανε την απαράδεκτη... Τώρα μισθούρετε ένας πολίτης, σας ακούει και τους δύο, μπορεί να τρελαθεί. Ο ένας λέει εξαιρετική επιλογή του Πρωθυπουργού και μπράβο στον Πρωθυπουργό. Ο άλλος λέει απαράδεκτο. Λοιπόν, τι θα γίνει? Πρόεδρος μα έχουμε πολιτικές διαφορές. Έχουμε τεράστια απόσταση. Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, υπερκομματική, υποτίθεται, καταλαμβάνει 10 μέρες μετά τη συνταξιοδότησή της κομματική, παύλα, κυβερνητική θέση στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Και μία εβδομάδα πριν, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, έμεσα επικαλούμενος στη μάχη εναντίον της δικαιοσύνης, φωτογράφησε και την κυρία Θάνος εκπρόσωπο, θεσμικό εμπόδιο. Δηλαδή, για να λύσουμε τα θεσμικά εμπόδια και να τα ξεπεράσουμε, τα φέρνουμε και τα διορίζουμε στο γραφείο μας. Αυτή είναι η εικόνα που σήμερα παρουσιάζεται. Μια τελευταία απάντηση να δώσετε για την υπόθεση Καμένου, γιατί εδώ βλέπουμε την αντιπολίτευση να βάλει εναντίον της κυβέρνησης και να συντηρεί το θέμα αυτό στην επικαιρότητα. Από ό,τι φαίνεται, δεν έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο. Θα και εδώ εξεταστική. Εγώ αυτό που βλέπω, εννοείται ότι θα γίνει και εδώ εξεταστική και θα χυθεί άπλο το φως. Διότι και εδώ είναι άλλο ένα στοιχείο της ΥΠΣ και της παρακμής που βλέπουμε σήμερα. Να ξέρετε ότι εγώ βλέπω, και αυτό είναι ευχάριστο, ότι σε πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ από δηλώσεις τους κάμπτουν στο ζήτημα αυτό και θέλουν να χυθεί άπλο το φως. Δεν μπορεί ο Υπουργός να μιλά με ισοβίτες. Και μάλιστα, αν τον κάνει και συνομιλητή, χθες νομίζω ότι ο συγκεκριμένος κύριος, ο κύριος Γιαννουσάκης, κάνει δήλωση ότι έχει δει και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και έχει συνομιλήσει μαζί τους και λέει ότι δέχτηκε πιέσεις για να αλλάξει την κατάθεσή του. Αυτά είναι πρωτόγνωρα πράγματα, τριτοκοσμικά και πρέπει να χυθεί άπλετο φως. Μια παρατήρηση μόνο για τα λεφτά, χωρίς να μπούμε σε μια διαδικασία αντιπαράθεσης. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ να ακούω στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, πέρα από τον κύριο Βρούτση, να ακούω στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να διαφημίζουν τη ανεξαρτησία των θεσμών και τη διάκριση των εξουσιών. Διότι να θυμίσω ότι αυτή η χώρα κυβερνήθηκε για πολλά χρόνια τη Νέα Δημοκρατία. Να θυμίσω ότι υπήρχαν υποθέσεις που όχι μόνο είχαμε παρεμβάσεις στη λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών και των υπηρεσιών, αλλά είχαμε και προσπάθεια συγκάλυψης πολιτικών φίλων και προσώπων. Να σας θυμίσω για παράδειγμα ότι υπήρχε μια υπόθεση Παπασταύρου στην υπόθεση Λίστα Λαγκάρτ, που δεν παρενέβη ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν παρενέβη ο ΣΥΡΙΖΑ στους οικονομικούς εισαγγελείς. Και σε ό,τι αφορά το θέμα της δικαιοσύνης, εγώ είμαι από τους. Από τους πολιτικούς πόσο ήμουν στο Υπουργείο Οικονομικών, σχεδόν κάθε εβδομάδα στη Βουλή επενούσα το έργο της δικαιοσύνης μέσω των οικονομικών εισαγγελέων. Ναι. Άλλο πράγμα είναι η κριτική μας στη δικαιοσύνη και σε αποφάσεις που έχουμε δυνατότητα να κάνουμε και άλλο παρεμβάσεις. Παρεμβάσεις δεν κάναμε και δεν κάνουμε ποτέ, διότι είναι έξω από τις ιδεολογικές μας αρχές. Μάλιστα. Και η υπόθεση Καμένου.
Στην υπόθεση Καμένου δεν κάναμε καμία παρέμβαση. Δεν δέχεστε όμως μια εξεταστική. Στην υπόθεση Καμένου. Ο ίδιος παραδέχεται ότι μιλούσε με τον Ισοβίτη. Στην υπόθεση Καμένου το είπε ο γραμματέας του κόμματος. Και θάματα. Το είπε ο γραμματέας του κόμματος θέση ο Πάνος Ορίγας με τον πιο σωστό τρόπο. Ναι. Η δικαιοσύνη να διερευνήσει και να διελευθερώσει την υπόθεση. Δεν είναι πρόβλημα. Διερευνά την υπόθεση αυτή η δικαιοσύνη. Θα βγει στην επιφάνεια αυτό να είναι σίγουρη. Εάν υπάρχει οποιοδήποτε δικαστικός ή κρατικός λειτουργός που έχει να καταγγείλει ότι παρεμβαίνει οποιοδήποτε κυβερνητικό στέλεχος να βγει να το πει, κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής δεν έχει ακουστεί. Καλώς. Για το συγκεκριμένο θέμα, εμείς λέμε άπλετο φως παντού και δεν έχουμε πρόβλημα να εμφανιστεί το οτιδήποτε, είτε σε αυτό είτε σε οποιοδήποτε άλλο θέμα. Λύσαμε, κύριε. Σας ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.